να ενημερώσω τους πολίτες Ισχύου ότι υπό τον συντονισμό της ΚΕΔΕ, Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος, αποδεχτήκαμε μία δωρεάν τρόφιμα από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Τα τρόφιμα αυτή τη στιγμή που μιλάμε είναι στο κοινωνικό πατοπολείο και κατόπιν της συνεδρίας της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου συμφωνήσαμε να βγάλουμε τα κριτήρια και τα απαιτούμε δικαιολογητικά. Τα απαιτούμενα κριτήρια είναι το ετήσιο εισόδημα να είναι 5.500 για ένα άτομο, εξαιρουμένου κάθε επιδόματος και αναπηρικού ή οτιδήποτε άλλο. Το ποσοστό αυτό προσαυξάνεται 1.500 ευρώ με τη σύζυγο τον σύζυγο και κατά 1.200 ευρώ κάθε παιδί στην οικογένεια. Από εκεί πέρα θα κάνουν την αίτηση οι δικαιούχοι και να δούμε ακριβώς ποιος θα είναι ο αριθμός που θα έχουμε, ώστε να μπορέσουμε να διανέμουμε τις κατάλληλες ποσότητες προς τους πολίτες. Οτιδήποτε πληροφορίες για αυτό το πρόγραμμα μπορούν να απευθυνθούν στα τηλέφωνα στο 2271-351-753 και 51-754 του Κοινωνικού Πατοπολίου, το οποίο είναι και κοινωνική λειτουργός εκεί πέρα να τους αναλύσει ακριβώς τι χρειάζεται. Απλά να ενημερώσω ότι όσοι είναι ωφελούμενοι ήδη στο Κοινωνικό Πατοπολίο ή στο Κοινωνικό Φαρμακείο ή σε κάποια δομή της κοινωνικής πρόνοιας, το μόνο που απαιτείται έξτρα για εκείνους είναι οτιδήποτε αποδεικτικό στοιχείο το οποίο έχει πληγεί για τις οικονομικές συνέπειες του κορονοϊού. Γιατί όλη αυτή η ενισχυτική βοήθεια του Σταύρου Νιάρχου βασίζεται πάνω σε αυτό το θεσμικό πλαίσιο. Το ίδιο ακριβώς ήταν και για τους πολίτες. Και οι πολίτες δικαιούνται να κάνουν και αυτή η αίτηση, ανεξαρτήτως αν είναι στο κοινωνικό φαρμακείο ή πατοπολείο. Και είναι κάποιες αιτήσεις που πρέπει να κάνουν ώστε να τους. Ώστε για να ενταχθούν και εκείνοι σε αυτή τη βοήθεια. Τα υλικά που δίνονται τι είναι? Είναι πρώτης είδης ανάγκης, από ό,τι θυμάμαι είναι λάδι, ζάχαρη, μακαρόνια, ρύζι, φακές, όσπρια δηλαδή. Είναι προϊόντα κατανάλωσης πρώτης ανάγκης. Μία διανομή θα γίνει ή θα είναι? Ναι, μία φορά γίνεται αυτή η διανομή. Έτσι μας έχει ενημερώσει αυτή τη στιγμή το Σταύρος Νιάρχος. Τώρα, αν ξαναγίνει κι άλλη, από εκεί πέρα θα ξαναβγάλουμε πάλι ανακοίνωση για να ξανακάνουμε την ίδια πρόγραμμα.